Ο πιο θερμός Μάρτιος μετά το 2018 ήταν ο φετινός για την Κρήτη, με αρκετούς πολίτες να οδηγούνται στις παραλίες, απολαμβάνοντας τον ήλιο, την θάλασσα και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ο θερμότερος. Είναι πολύ θερμός, κάνουμε κάθε μέρα μπάνια. Είναι πάρα πολύ ζέστη, η θάλασσα είναι κρύα. Έχουμε καμιά λεωπαρία, μας κάνει η θάλασσα υγεία, ψυχολογία, ευεξία. Είναι παράδεισος εδώ. Ωστόσο, λουόμενοι δεν έκρυψαν το προβληματισμό τους για τις μειωμένες βροχοπτώσεις στο νησί μας, αλλά και για τα προβλήματα ξηρασίας, τα οποία εντείνονται. Είναι αφύσικο και τρομάζω λίγο για αυτό που θα έρθει. Ωραίος είναι ο καιρός, αλλά... Σας κάνουν εντύπωση οι θερμοκρασίες, ναι, για την εποχή. Για την εποχή, ναι, δεν είναι καλό. Και το Μάρτιο είχαμε πολύ ζεστό, πάρα πολύ. Καλό μεν για τα μπάνια, κακό για το νερό που χρειαζόμαστε. Είναι υψηλές, αλλά εμάς μας ευνοεί που είμαστε χειμερινές κολυμβήτριες, αλλά ότι δεν είναι τόσο καλό δεν είναι. Να είναι τέτοια τόσο πολύ ζέστη και ξηρασία και όλα αυτά. Αλλά εμείς περνάμε καλά. Για την Βόρεια και Δυτική Ελλάδα ήταν ο τρίτος πιο θερμός Μάρτιος, ενώ για την Κεντρική και Νότια Ελλάδα ήταν ο πιο θερμός Μάρτιος των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Δεν είναι καλό φαινόμενο αυτό, αλλά να κάνουμε. Το απολαμβάνουμε όμως εμείς με τη θάλασσα. Ανησυχώ, αφού βλέπω τα δέντρα, παραμεσκάρι, τα βερίκοκα, σε δύο μέρες χάσανε τα άντια του. Πού τα πάει, δηλαδή είναι πολύ ανησυχητικό. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται και για το μήνα Απρίλιο στο νησί μας, με το σκηνικό του καιρού να θυμίζει αρχές καλοκαιριού. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, ερχόμαστε, κάνουμε το μπανάκι μας, καθόμαστε λίγο, πίνουμε τον καφέ μας. Να ευχηθώ κι εγώ από τη μεριά μου ένα πάρα πολύ όμορφο καλοκαίρι για όλους. Να αφιερώσω μία μαντινάδα «Ο Ντεοθιός». Εντάκαρε να φτιάξει τον πλανήτη, χώμα, αέρα και νερό τα πήρε από την Κρήτη. Στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, με τις μέσες μηνιαίες τιμές να κυμαίνονται έως 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη καταγράφηκαν μικρότερες αποκλίσεις.